Διαφορετικό κουρκούτι σε ένα τραπέζι 6 ατόμων, αν ρωτήσεις και τους 6 ανθρώπους όσους αρέσει ο μπακαλιάρος, θα ακούσει 6 διαφορετικές γνώμες. Εντάξει. Ωραία, βλέπετε, αφήνω να κρεμάσουν τα ζυμαράκια που περισσεύουν. Θέλει λίγο υπομονή, έτσι. Και το ρίχνετε μέσα, είτε σε πολύ λάδι όπως εδώ στη γάστρα, είτε στο λίγο εκεί πέρα. Το θέμα είναι να μην βάλετε πολλά κομμάτια μέσα. Όσο λάδι θέλετε, βάλτε. Όταν είναι έτσι, τα γυρνάμε με πυρούνι. Ναι. Γιατί από τη μία πλευρά είναι μαλακό ακόμα το ζυμαράκι. Ναι. Έτσι, ναι. Και δυναμώνω και λίγο τη φωτιά γιατί την χαμηλώσα πριν γιατί φοβήθηκα. Και εδώ πάμε καλά. Λοιπόν, πάμε να κόψουμε μπακαλιάρο. Τα κουρκούρια θα σας τα κάνω σε λίγο, διαρκούν δευτερόλεπτα για το κάθε φτιάξιμο. Οπότε δεν με νοιάζει ιδιαίτερα. Αυτά πάνε εκεί. Και συνεχίζουμε. Μπακαλιάρο σαρμυρισμένο 3 μέρες. Αλλάζω το νερό όσο πιο συχνά μπορώ. Αυτό το Σαββατοκύριακο έκανα βεράντα, φύτε, βαλουλούδια και διάφορα. Οπότε συνέχεια άλλαζα νερό. Εντάξει. Δεν υπάρχει κανόνα εδώ πώς το ξαρμυρίζει. Τον έχω ξαρμυρίσει μία μέρα και έχει γίνει τέλειο. Τον έχω ξαρμυρίσει 3 μέρες. Πέρσι εδώ, αν θυμάμαι καλά, η πρόπερση στην Ελένη. Και ο μπακαλιάρος μου ήταν λύσα. Κράταγε. Για μένα δεν υπάρχει κανόνα. Το θέμα είναι, δείτε. Σας το έχω ξαναδείξει. Στη μεγάλη λεκάνη βάζουμε κάτω. Αυτές είναι σχάρες που συνήθως έχουν μέσα τα μικροκύματά μας. Ναι. Που δεν τις βάζουμε ποτέ μέσα και τις πετάμε σε ένα σιτάρι. Αυτές τις σχάρες τις βάζουμε σε μια λεκανίτσα, μέσα σε μια λεκανάρα μάλλον, και ο μπακαλιάρος δεν ακουμπάει στον πυθμένα της λεκάνης. Στον πυθμένα καταφαλάζει όλο το αλάτι. Αν ο μπακαλιάρος ακουμπάει στον πυθμένα, είναι μέσα σε πολύ δυνατό αλατόνερο και αργεί να ξαρμυρίσει. Θα ξαρμυρίσει, αλλά αργεί. Αν δεν έχετε σχαρίτσα, μπορείτε να βάλετε ένα ταπεράκι ανάποδα. Okay, ή μια λεκανίτσα, να έτσι, κοιτάξτε. Τι να σας βάλω τώρα, να σας βάλω αυτό. Θέλω να σας το δείξω, έχει σημασία, παιδιά, γιατί είναι πιο σημαντικό αυτό για τα κουρκούτια. Βλέπετε, αν δεν έχετε σχαρίτσα, βάλτε μια λεκανίτσα έτσι ανάποδα. Βλέπετε, ίσα-ίσα να κάνει ένα επίπεδο. Αν θέλετε, βάλτε κανένα πιάτο. Εγώ στο σπίτι μου το σχεδιάζω, έτσι. Βάλτε και ένα πιάτο. Και βάλτε και τον μπακαλιάρο έτσι. Εντάξει, δεν είναι και η κατασκευή πιο δύσκολη που έχετε κάνει ποτέ. Ένα πιάτο και ένα λεκανάκι, εντάξει. Πατεντίτσα, μεγάλη λεκάνη. Ξαρμυρίστε μπακαλιάρο να μην ακουμπάει στο πυθμένα. Ο Γρηγόρης τηγανίζει τα δύο κουρκούτια. Και εγώ κόβω μπακαλιάρο. Κόβω ουρά πρώτα. Αυτό είναι βασικό. Πώς τον κόβεις. Βλέπεις. Άμα ξαρμυριστεί σωστά, θέλω να σου πω κάτι, όχι σαν παρατήρηση, σαν συμβουλή, επειδή σε βλέπω πως έχεις πάρει μπρος να μαγειρεύεις, πέραν της πλάκας που κάνουμε και όλα τα αστεία που λέμε και τα χαζάνια εδώ πέρα για να γελάμε και εμείς και όσοι μας βλέπουν, είσαι λίγο νευρικός στο... Όχι, μην το λέω... Καταλαβαίνω από πού λες. Είσαι λίγο νευρικός στο χέρι στην κουτάλα. Πριν που έκανα, σήμερα φτιάξα στα παιδιά φασολάκια για να φάνε με πατατούλες. Έχει νευρικό χέρι, το ανακάτευε κάπως. Και εδώ, μη φοβάσαι, δεν καίγεσαι. Το τηγάνι, άμα το σεβαστείς. Θα σε σεβαστεί. Θα σε σεβαστεί. Σου έχω πει πολλές φορές κάτι φίλες μου λένε: παίρνουν την πατάτα και την πετάνε από μακριά έτσι και μου λέει κάικα. θέλει το φαγητό γενικότερα απαλά. Μη ναι, φοβάσαι, ναι, εντάξει. Ναι, Βασίλη μου, ναι. Όχι, το λέω, ναι, το λέω με κάθε ειλικρίνεια. Άμα λίγο το ρεγουλάρεις αυτό, θα γίνεις πολύ καλός μάγειρας και θα κάνεις ωραία φρικασέ με κοτόπουλο. Έτσι, αγόρι μου. Πνίγηκα ναι. Λίγο. Ας πιω λίγη σόδα. Ακόμα μου ζητάνε τη συνταγή. Ναι, αλίμονο. Μην το γελάς. Έλα ρε, πλάκα σου κάνω. Ήταν φανταστικό όντως, ε. Άντε ρε παιδιά, πότε θα κάνουμε διαγωνισμό να γελάσουμε, ε. Θα περάσει τέλεια εκείνη η μέρα, ε. Με την καλή έννοια να γελάσουμε. Να γελάσουμε όλοι μαζί, όχι μαζί σας. Γιατί δεν γελάσαμε μαζί. Τελικά, εγώ να σα πω κάτι. Φάγατε πολύ ωραία. Με το άγχος που είχατε όλοι, νόμιζα θα είναι λίγο καταστροφή η μαγειρική σας και θα πέσει πολύ γέλιο. Θα τα κάνετε μαντάρα, θα σας κοιθούν. Τελικά ήταν πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, μαγειρέψατε όλοι. Να σε καλά, ρε Βασίλη. Πολύ καλά. Βάλαμε μεράκι. Λοιπόν, βλέπετε, κόβω τον μπακαλιάρο κατά μήκος, αφαιρώ την ουρά και μετά τον κόβω σε κομμάτια. Προσωπικό μου γούστο είναι ο μπακαλιάρος να μην είναι φιλέτο. Εμένα μου αρέσουν τα κόκαλα. Εντάξει. Θεωρώ ότι με τα κόκαλα είναι πιο νόστιμος. Αλήθεια. Δεν λέω ότι ο άλλος είναι κακός, να μην παρεξηγηθεί αυτό που λέω. Απλώς εμένα μου αρέσει λόγω του ότι η μητέρα μου έκανε μπακαλιάρο με κόκαλα και κάθε 25η τρώγαμε. Βιώματα. Μου αρέσει ο μπακαλιάρος να έχει κόκαλα. Ξέρω είναι πιο ωραίο να κάνεις χράκια τον τρως, να κόβεις κομμάτια. Κάτω, αλλά εμένα μου αρέσει να το σκαλίζω, να βγάζω το κουρκούτι, να βλέπω τα κοκαλάκια μέσα, την πετσούλα. Παιδιά, βλέπετε τι ωραίο που έχει γίνει. Τη συνταγή αυτή λοιπόν με το κουρκούτι μου την έδωσε ο κύριος, νομίζω Κώστα τον λένε. Έχει ένα κουτούκι, τα πιο παλιά στην Αθήνα. Παίζει να είναι εκεί πέρα 80 χρόνια και το κουτούκι αυτό. Είμαι σίγουρος οι παλιοί κύριοι που μας βλέπουν θα το ξέρουν. Μπορεί και εσύ. Λέγεται Τριφύλλη και είναι πίσω το γήπεδο του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Το σπίτι μου, κολλητά. Είναι στο βιβλίο μου το καινούριο μέσα αυτό το μαγαζί. Όταν φτάνεις μπροστά μέσα στις πολυκατοικίες στις 8 όροφες, είναι ένα σπιτάκι που νομίζω ότι είσαι
στην Κομωτινή, στην Πέσπου, στα Ζαγοροχώρια, ένα μικρό λευκό σπιτάκι και μέσα είναι τόσο παλιό με τα τεράστια βαρέλια. Και κάνει τρία πράγματα μόνο. Κάνει ωραίο σηκώτη, αν θυμάμαι καλά, θεϊκούς λαχανοτολμάδες και μπακαλιάρο τηγανιτό. Εκεί έφαγα τον καλύτερο μπακαλιάρο τηγανιτό που έχω φάει στη ζωή μου και ενώ τον έψαχνα στα πέρατα της Αθήνας, τον βρήκα από τον μπαλκόνι του σπιτιού μου κάτω, γιατί εκεί πέρα μένω. Βέβαια, έτσι είναι. Τα καλύτερα πράγματα είναι δίπλα. Και τον ρώτησα τον άνθρωπο, του λέω, θα μου πεις, μου λέει, βεβαίως αγόρι μου, θα σου πω. Είναι, μου λέει, αλεύρι φουσκώνει μόνο του ή αλεύρι απλό με μπέικιν πάουντερ και μπύρα, αυτός βάζει σόδα μέσα. Εντάξει, εγώ εσύ το κάνω και με μπύρα. Και με μπύρα. Δίνω παραλλαγή γιατί το εφέ είναι ίδιο, εντάξει. Λοιπόν, βουτάω τρία κομμάτια ακόμα και πάμε για κουρκούτια. Εντάξει. Βλέπετε. Βουτάω. Και η διαδικασία είναι 4-5 λεπτά το ψήσιμο, δεν είναι κάπου εκεί. Το ψήσιμο χοντρικά. Το ψήσιμο χοντρικά, άμα το χρονομετρήσεις, πιστεύω ότι είναι. Να μην πω τώρα κάτι, είναι σίγουρα 10 λεπτά. 10? Ναι, αυτά. Ένα 8 λεπτό σίγουρα εκεί, ρε. Εκεί. Okay. Λοιπόν, βάζω ακόμα ένα και πάμε να κάνουμε κουρκούτια και αφήνουμε για το τέλος τη σκορδαλιά που είναι παιδιά. Η κλασική σαλονικιώτικη σκορδαλιά με καρύδι. Θα κάθω, πάθετε πλάκα. Να μην ξεχάσω, γιατί θα το ξεχάσω. Σήμερα το πρωί το σκέφτηκα. Προτρέχω τώρα, δεν πειράζει, θα ξεχάσω να το πω μετά. Εάν κάνετε κλασική σκορδαλιά είτε με πατάτα είτε με ψωμί, χωρίς καρύδι, βάλτε μέσα λίγο ταχίνι. Θα πάθετε πλάκα, γίνετε τρομεροί. Α, δεν το ξανακούσα αυτό. Βλέπετε τι ωραίο από το κουρκούτι. Είναι χρυσαφή, είναι σκληρό. Σαν γυαλί που λέω κι εγώ, είναι τραγανό. Είναι. Βλέπετε. Αυτό ρε παιδιά είναι ο σωστός μπακαλιάρος. Ξεστεί στα εστιατόρια, τον χρεώνουμε που τον χρεώνουμε πανάκριβα εκείνη τη μέρα, τη μερίδα. Ας το κάνουμε σωστά τουλάχιστον έτσι. Το λέω και για μένα και για όλους τους όσους τηγανίζουν μπακαλιάρο. Εντάξει, τον αγοράζουμε ακριβά και αυτό δεν πρέπει να τον πουλήσουμε ακριβά. Δυστυχώς δεν είναι ένα φθηνό πράγμα ο μπακαλιάρος. Υπάρχει φθηνός, αλλά δεν πάμε εκεί. Πάμε στον καλό μπακαλιάρο. Χθες με ρώτησε ένας κύριος στο Instagram, θυμάμαι καλά κύριος ήταν. Μου λέει πώς ξεχωρίζουμε τον καλό μπακαλιάρο. Εσύ μου λέει είσαι άρχοντας, εσύ ξέρεις, μου λέει και διάφορα. Εγώ πώς τον ξεχωρίζω. Και το απάντησα λακωνικά και λιτά και λιτά την τιμή. Okay. Λοιπόν, δείτε αλεύρι, είτε αυτό που φουσκώνει μόνο του, είτε αλεύρι με baking powder, εντάξει. Δηλαδή σε δύο φιτζάνια αλεύρι, βάλτε, αλλά τι έβαλα, βάζω λίγο ακόμα, βάλτε ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder, κοφτό, όχι πάρα πολύ, εντάξει. Τώρα εδώ πέρα οι απόψεις διήστανται για το αν πρέπει το κουρκούτι να είναι νερουλό ή σφιχτό. Εγώ θα σας πω πώς το θέλω. Τώρα είναι, αυτό είναι χυλός σφιχτός. Με ένα σύρμα. Και αυτό είναι όλο, Βασίλη. Αν τον κάνετε τον μπακαλιάρο, αν το φάτε μεσημέρι, καλά μεσημέρι τον τρώτε ούτως ή άλλως, τον τρώμε όλοι. Το πρωί μόλις σηκωθείτε πριν βάλετε καφέ στην καφετιέρα ή τον μπρίκι στη φωτιά για ελληνικό καφέ, φτιάχνετε κουρκούτι και το αφήνετε στο ψυγείο. Πολύ αυτό σημαντικό. Ήταν δηλαδή αλεύρι και σόδα. Παιδιά, τέλειος. Έχω δοκιμάσει κουρκούτια που είχαν μέσα 10 υλικά το καθένα. Αυγά, μαρέγγες, μαγιά, ντοματοπελτέ, ξύσμα πορτοκαλιού, άνηθο, θυμάρι, μουστάρδα, πάπρικα, καγέν πιπέρι, κάρι, γιαούρτι. Παιδιά, έχω δοκιμάσει μπακαλιάρους, χιλιάδες κουρκούτια. Αυτά, ειλικρινά σας λέω, δεν είπα την δικιά μου συνταγή, μου την είπε ένας άνθρωπος. Εγώ έτσι με την αλήθεια τη λέω, δεν το σκέφτηκα το μυαλό μου. Είναι το κλασικό κουρκούτι που μου αρέσει. Βλέπετε, έτσι πρέπει να είναι και λίγο πιο σφιχτό. Να, έτσι. Πρέπει να είναι λίγο πιο αραιή από το μείγμα που κάνουμε λουκουμάδες. Αν φτιάχνετε λουκουμάδες, να το βλέπετε, δεν θέλει να είναι ούτε σφιχτό, ούτε πολύ νερουλό. Το σηκώνουμε και φεύγει από το σύρμα κατευθείαν. Το βλέπετε, έτσι. Αλάτι, αλεύρι, σόδα, τέλος. Πάμε μπύρα. Μπύρα, βλέπετε, το ίδιο είναι. Μπύρα, αλεύρι. Τώρα θέλω λίγη μπύρα ακόμα, δεν πειράζει, επειδή την ήπια από την άλλη που είχαμε. Περίμενε, ρε Βασίλη μου, κάτι τέτοιο. Να σου κοίταξε, έβαλα λίγη σόδα, δεν πειράζει, Γρηγόρη. Γρηγόρη. Εντάξει. Εντάξει είμαστε. Είχαμε δύο και τη μία την ανοίξαμε εδώ πριν. Εντάξει, λίγο ακόμα θέλει, δεν πειράζει, δεν με νοιάζει, το είδατε τώρα. Το θέμα είναι, σας είπα, είναι δύο ίδια κουρκούτια που απλώς κάποιοι δεν γουστάρουν μπύρα μέσα, ρε παιδί μου, δεν θέλουν, για κάποιο λόγο. Εγώ να σου πω την αλήθεια, προτιμώ αυτό με τη σόδα. Αυτό μου είπε ο κύριος, κύριος Κώστας, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Να είναι καλά άνθρωπος. Αυτό μου είπε και αυτό φτιάχνω. Αλλά και με την πύρα είναι καλό. Τα βγάζουμε. Ναι, νομίζω και αυτά έτοιμα είναι. Καλά, βγάλτα εσύ.
Πόπο, πως χάρηκα που πέτυχε ο Μπακαλιάρος. Παιδιά, πραγματικά χαίρομαι, γιατί ξέρετε κάτι, είναι ένα υλικό, είναι κάτι που δεν το κάνουμε κάθε μέρα, το κάνουμε μια-δύο φορές το χρόνο. Κακός όμως, γιατί είναι όλο φαγητό. Πώς λέγεται, καμιά φορά ο Μπακαλιάρος τυχαίνει να μην είναι καλός, καμιά φορά το κουρκούτι δεν γίνεται καλό. Γίναν πάρα πολύ ρε σήμερα. Μπράβο ρε Βασιλάκι μου. Ωραία. Πάμε σκορδαλιά, εσύ ξέρεις τι θέλει να κάνεις, βάζεις δικά κομματάκια ακόμα. Αμέ. Λοιπόν, σου βάζω εδώ, στο κρύο, εντάξει, κάνε κουμάντο. Παίξε. Ωραία, και να πάμε σε διαφημίσεις και να γυρίσουμε τη σκορδαλιά. Ρίξε εσύ να γίνεται, καθαρίζω εγώ την κεραμική εστία και πάμε για σκορδαλιά μετά τις διαφημίσεις, έτσι. Αγόρι μου. Το μοντέλο της Ολέκα.